κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Σελίδα 843 από το βιβλίο του Μαλαχία, 3ο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. «Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμεν εναντίον σου. Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των Θεών, και τι σου ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιεπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων, και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους, ναι, οι εργαζόμενοι την ανομία νυψώθησαν, ναι, οι πειράζοντες των Θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους, και ο Κύριος προσήγε και ήκουε. Εγγράφει λοιπόν βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλου συνείστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη μέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου, και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς καθώς σπλαχνίζεται ο άνθρωπος τον ιόν αυτού ως της δουλάβει αυτών. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των Θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Διότι δου έρχεται η μέρα η της θέλει και ως κλίβανος, και πάντες οι υπερήφανοι και πάντες οι πράτοντες ασέβιαν θέλουν συνείστε άχυρον, και η μέρα η ερχομένη θέλει κατακάψει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δε θέλει αφήσει σε αυτούς ρίζαν και κλάδων. Σε εσάς όμως τους φοβουμένους το όνομά μου θέλει ανατύλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτών, και θέλετε εξέλθει και θέλετε σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης». Να διαβάσουμε και από τη σελίδα 1061, σελίς 1061, κεφάλαιο Γ και εδάφιον 7. Σελίς λοιπόν 1061, κεφάλαιον Γ και εδάφιον 7. «Δια τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Άγιον, σήμερον αν ακούσετε της φωνής αυτού, μη σκλήρινετε την καρδία σας ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν το ερήμο, όπου οι πατέρα σας με επείρασαν, με δοκίμασαν και είδον τα έργα μου 40 έτη. Δια τούτο δε συρεστήθην εις την γενεάν εκείνην και είπων, πάντοτε πλανώνται την καρδία αυτών, και αυτοί δεν εγνώρισαν τα σοδούς μου. Ούτως όμωσα εν τη οργή μου, δε θέλουσιν προσέλθει εις την κατάπαυσή μου. Προσέχετε, αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέναν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος, αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκά στην ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, δια να μην σκληνηθεί της εξημών, δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαίαν την αρχήν της πεποιθήσεως. Ενέω λέγεται σήμερον, εάν ακούσετε τις φωνής μου, μη σκληρύνετε τα σκαρδία σας ως εν το παραπικρασμό. Αμήν». Το ωραίο παράδειγμα του Κυρίου μας είναι ο λαός Ισραήλ. Άλλωστε όλη η Παλαιά Διαθήκη γράφει για την εκπαίδευσή μας και για να μας αποκαλύπτει ο Θεός το πώς εργάζεται με τους ανθρώπους, τους δικούς του αλλά και τους ξένους. Ο Θεός λοιπόν με θαυμαστό τρόπο ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ από την εχμαλωσία του Φαραώ και της Αιγύπτου με 10 πληγές. Τους οδήγησε έξω από την Αίγυπτο, με το άνοιγμα της Ερυθράς θάλασσας τους οδήγησε μακριά από την Αίγυπτο, και εκείνη την ημέρα τους ελευθέρωσε εντελώς, καθώς τα στρατεύματα του Φαραώ και των Αιγυπτίων επνίγησαν, γιατί προσπάθησαν και αυτοί να περάσουν από την οδόν του Κυρίου και δεν τα κατάφεραν. Και τους οδήγησε για να φτάσουν στη γη της επαγγελίας, να κατακτήσουν τις υποσχέσεις και τις επαγγελίες του Θεού
γη ρέουσα γάλα και μέλι, γη κατάπαυσης, ανάπαυσης, αγαλίασης, εφροσύνης και δόξας Θεού. Όμως, αυτοί είχαν καρδιά τόσο πονηρή και τόσο άπιστη που προκάλεσαν την οργή του Θεού, ώστε εν οργή ο Θεός ορκίστηκε ότι κανείς δεν θα εισέλθει στην κατάπαυση από αυτούς που γνώρισαν και τη δόξα Του και τη σοφία Του και την παντοδυναμία Του και την αγάπη Του. Και από τους γνωρίζοντες, εκτός από τον Ιησού του Ναβί και το Χάλεφ, κανένας από τη γενεά αυτή δεν εισήλθε στην κατάπαυση του Κυρίου. Και αυτό εγγράφει εις παράδειγμα δικό μας. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, είναι πάνσοφος, πανάγαθος όπως είπαμε, παντοδύναμος, αλλά είναι και οργιζόμενος Θεός. Και μας περιγράφει ότι ο Θεός οργίζεται πρώτον εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν στους άφρονες γιατί δεν τον εξητούν και δεύτερον εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Θεός οργίζεται σε αυτούς που δεν τον γνωρίζουν, δεν τον αναγνωρίζουν, δεν τον εξητούν πρώτον, και κατά τον ίδιο τρόπο οργίζεται σε αυτούς που δεν υποτάσσονται και δεν υπακούνε το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή τα πράγματα. Ο Θεός ελευθερώνει, ελευθέρωσε το λαό Ισραήλ, ελευθέρωσε εμάς, ελευθερώνει στον καιρό της Καινής Διαθήκης, σώζει, ευλογεί και παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή, θα έλεγα ακούει με μεγάλη προσοχή αυτά που λέμε, τα ψιθυρίσματα της καρδιάς μας, καθώς είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει και διερευνά καρδίας και νεφρούς, και αυτά που θέλουμε, αυτά που λέμε, αλλά και αυτά που μπορούμε και αυτά που δεν μπορούμε. Είπαμε πριν ότι είναι δύο κατηγορίες πιστών ανθρώπων οι οποίοι εξεζήτησαν τον Θεό και ο Θεός τους αποκαλύφθηκε, οι οποίοι όμως η μία κατηγορία με φόβο Θεού, με ευλάβεια Θεού θα κληρονομήσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία Του, με τη σωτηρία Των, και θα απολαμβάνουν τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, και άλλη κατηγορία είναι που θα τα χάσουν όλα. Και όλα αρχίζουν με το πώς σκεπτόμαστε, που ο Θεός το παρακολουθεί, το βλέπει. Και απευθύνεται σε όλους μας. Σκληροί είναι οι λόγοι σας τους οποίους είπατε εναντίον μου. Και οι άνθρωποι λένε, πότε σου μιλήσαμε σκληρά? Εμείς μόνο προσευχόμαστε, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε. Σκληροί είναι οι λόγοι σας όταν λέτε ότι είναι μάταιον να δουλεύει, να υπηρετεί κάποιος τον Θεό, τον Χριστό και την Εκκλησία Του. Μάταιο είναι. Δεν αξίζει τον κόπο. Γιατί δεν υπάρχει ωφέλεια που φυλάξαμε τις εντολές Σου. Γιατί δεν είδαμε καλό καθώς περπατούσαμε με πίστη, με πένθος για την αμαρτία ενώπιον του Θεού. Γιατί? Διότι δεν είδαμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Δεν είδαμε αυτό το οποίο θέλαμε. Δεν είδαμε αυτό το οποίο ελπίζαμε. Και να το πω πιο καθαρά, δεν λάβαμε αυτό το οποίο απαιτούσαμε από το Θεό. Γι' αυτό το συμπέρασμα είναι μάταια, μάταιον είναι να δουλεύει στο Θεό, να υπηρετεί το Θεό, να υπηρετεί την Εκκλησία,
Μάταιον είναι να φυλάτει το Λόγο του Θεού, μάταιον είναι να προσεύχεται με τα δακρύων, να σπέρνει με τα δακρύων, να ευαγγελίζει με τα δακρύων για τη σωτηρία των ανθρώπων, γιατί δεν είδαμε τίποτα. Το παιδί μας και πάλι στον κόσμο ήταν όπως και πριν προσευχηθούμε. Η δουλειά μας δεν είδαμε και τίποτα μεγαλεία. Η αρρώστια δεν θεραπεύτηκε. Αυτά, αδελφοί, είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό το οποίο ελπίζαμε δεν ήρθε. Άρα, και αν κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά, θα δούμε τους εργαζόμενους στην ανομία να υψώνονται. Και αν κοιτάξουμε και ακόμη πιο μακριά, και αυτούς που πειράζουν και προσβάλλουν το Θεό και λένε δεν υπάρχει Θεός, και αυτοί να περνάνε καλύτερα από εμάς. Λες και ο Θεός μας υποσχέθηκε ότι θα περνάμε από μια φαρδιά πύλη και μια ευρύχωρη οδό και θα καλοπερνάμε εν Χριστώ Ιησού. Λάθος καταλάβαμε τα πράγματα. Αυτοί τουλάχιστον κατάλαβαν τα πράγματα. Λάθος προσέγγισης, λάθος προσανατολισμός, λάθος πορεία που οδηγεί σε τραγικά λανθασμένα αποτελέσματα. Λάθος πορεία. Από την άλλη μεριά τώρα, η άλλη κατηγορία. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων, και όταν φοβάσαι το Θεό, πού να πεις μάταιον είναι να δουλεύει τις τον Θεό. Όταν φοβάσαι το Θεό, πού να τον προσβάλλεις, πού να γανακτήσεις, πού να παραπονεθείς. Και αν αυτά ξεφύγουν από το στόμα σου, γρήγορα έρθεις σε Αυτόν μετανοείς και λες συγχώρεσέ με Θεέ μου, τι ήταν αυτό που βγήκε από το στόμα μου. Άγιος είσαι, αγαθός είσαι, πάνσοφος είσαι, παντοδύναμος είσαι, η ελπίδα μου είσαι. Ελπίζω σε σένα, γι' αυτό και με φόβο Θεού φροντίζω, προσέχω να μη σωληπώ, να μη λυπώ το Πνεύμα Σου το Άγιο με το οποίο με εσφράγισες. Ημέν λοιπόν αγανακτούν με αυτά που θέλουν να γίνουν στη ζωή τους και δεν γίνονται, με αυτά που βλέπουν στους άθεους και άπιστους να γίνονται και στους εαυτούς τους δεν γίνονται, αγανακτούν, παραπονιόνται, γκρινιάζουν και μιλάνε σκληρά προς το Θεό. Και οι άλλοι, φοβούμενοι τον Θεό, η ελπίδα τους είναι στο Θεό, εκείνο που περιμένουν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η αιώνια ζωή, και αυτό που θέλουν είναι να απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού. Τι άλλο να θέλουμε, την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ζητάμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και έρχεται ο Θεός και λέει ζητάς πρώτον τη Βασιλεία μου και τη δικαιοσύνη μου. Βόηθα με Κύριε, αμήν. Όλα τα άλλα εγώ θα στα προσθέτω. Ποια όλα τα άλλα? Όχι αυτά που θέλεις, αυτά που θέλω εγώ. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, αδερφοί. Η μεγάλη διαφορά είναι, έρχεται μια κοπέλα και μου λέει θέλω το χαρίσματα των Ιαμάτων. Δεν θα τα πάρει και θα απογοητευθεί. Γιατί δεν βλέπουμε μέσα στη γραφή σε γυναίκα να έχουν δοθεί οι μεγάλες δυνάμεις. Μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση. Μακάρι. Αμήν. Δεν λέμε όχι. Αδελφοί αγαπητοί, άλλα θέλουμε εμείς και άλλα θέλει ο Θεός. Αυτό σήμερα πρέπει να το αποδεχτούμε. Αν δεν το αποδεχτούμε θα είμαστε δυστυχισμένοι και θα μιλάμε σκληρά. Άλλες είναι οι βουλές του Θεού και άλλες είναι οι βουλές οι δικές μας. Πόσες φορές θα πρέπει να μας το πει ο Θεός. Άλλα είναι τα σχέδια του Θεού, άλλο σχεδιάζει ο Θεός και άλλο σχεδιάζουμε εμείς. Άλλο είναι το έργο του Θεού και άλλο είναι αυτό που εμείς νομίζουμε σαν έργο Θεού. Άλλα, τελείως διαφορετικά. Εάν αυτό το κατανοήσουμε, αν το αποδεχτούμε,
Αν πούμε με όλη μας την καρδιά αμήν Κύριε, τότε θα αρχίζει να εκτελείται το αγαθόν σχέδιον του Θεού, οι αγαθές βουλές του Θεού, που είναι πολύ 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 καλύτερα από αυτά τα οποία εμείς θέλουμε, σχεδιάζουμε και ζητάμε. Δεν σου φτάνει ότι ο Θεός σου λέει να μην επιμένεις αυτά που ζητάς, γιατί αυτά που θα σου χαρίσει ο Θεός θα είναι πολύ καλύτερα, σπουδαιότερα, μεγαλύτερα από αυτά που θέλεις εσύ και που του ζητάς? Δεν τον πιστεύεις? Είσαι αφρόν, ανόητος? Δεν τον πιστεύεις και επιμένεις εσύ να θέλεις αυτά που ζητάει η καρδιά σου και χάνεις το μεγαλείο του σχεδίου του Θεού για σένα και είναι ανόητος? Δεν εννοείς, θα μοιάσεις με τα κτίνητα φυρώμενα. Δεν μπορείς να εμπιστευθείς την αγάπη του Θεού, τη σοφία του Θεού, τη δύναμη του Θεού και εμπιστεύεσαι την αγάπη τη δική σου, τη σοφία τη δική σου και τη δύναμη τη δική σου. Δεν είσαι άφρον. Ο φοβούμενος των Θεών και ο ευλαβούμενος των Θεών τι λέει? Γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου. Και ο Λόγος του Θεού σε αυτόν τι λέει? Έχεις ανάγκη από υπομονή. Γιατί μόνο όταν κάνεις υπομονή, περιμένοντας τα δώρα του Θεού, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού, μόνο τότε, μόνο τότε θα απολαύσεις την επαγγελία του Θεού. Και μη φοβάσαι, λίγο ακόμη, δεν βραδύνει ο ερχόμενος, έρχεται, έρχεται, αλλά δεν έρχεται έχοντας στα χέρια του αυτά που του ζητάς, έρχεται έχοντας τα αγαθά του χέρια πολύ καλύτερα και μεγαλύτερα από αυτού που τα ζητάς, αυτά που αυτός έχει ετοιμάσει για σένα προκαταβολής κόσμου. Να τώρα, ο σοφός και ο άσοφος, ο φρόνιμος και ο άφρον. Ο άφρον αγανακτεί, στο ζήτησα και δεν μου το έδωσες, το ήθελα και δεν το πήρα. Ο φρόνιμος, ο σοφός άνθρωπος, σε ευχαριστώ Κύριέ μου για αυτά που μου έχεις δώσει και πιο πολύ σε ευχαριστώ για αυτά που πρόκειται να μου δώσεις. Αλληλούια. Δεν είναι ωραία διαφορά, αδερφοί? Σε ευχαριστώ Κύριέ μου για αυτά που μου έχεις δώσει, αλλά πιο πολύ σε ευχαριστώ για αυτά που δεν μπορεί να τα φανταστεί το μυαλουδάκι μου το ασήμαντο και εσύ τα έχεις έτοιμα να μου τα δώσεις. Ο άφρον λυπεί το Θεό, χάνει το φόβο του Θεού και χάνει και όλα τα αγαθά που ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτόν. Ο φρόνιμος κερδίζει τα πάντα. Και ακούστε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν προσήχε και ήκουε τους φοβουμένους των Κύριων που μιλούσαν μεταξύ τους και μιλούσαν και μόνοι τους και έγραφε βιβλίων ενθυμίσεως περί του ποιοι είναι οι φοβουμένοι των Κύριων και ποιοι είναι οι ευλογουμένοι το όνομα του Κυρίου. Δηλαδή ανάμεσά μας, για να σκεφτείτε ένα Θεό που να λέει εσύ είσαι φοβούμενος τον Κύριο, εσύ δεν είσαι. Και είναι γραμμένο, το γράφει ο Θεός με τα χέρια του. Φοβερό δεν είναι να με έχει καταγράψει ο Θεός σε αυτούς που μιλάνε σκληρά γι' αυτό, ναι, και να μην με έχει καταγράψει ο Θεός με αυτούς που φοβούνται και ευλαβούνται το όνομά του το Άγιο. Αυτή λοιπόν θα είναι δική μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και λέει κάτι φοβερά αποκαλυπτικό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εν τη ημέρα εκείνη όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου, δηλαδή τώρα μας ετοιμάζει ο Θεός.
τώρα μας εργάζεται, τώρα μας κατεργάζεται, τώρα μας διορθώνει και έχει εργαλεία, το Λόγο Του, το Πνεύμα Του, το Άγιο, μέσα στην Εκκλησία που είναι το Πανεπιστήμιο του Θεού, που είναι το στρατόπεδο του Θεού. Έχει τον τρόπο Του με τις δοκιμασίες που φέρνει στη ζωή μας. Έχει τον τρόπο Του με τις αρρώστιες και τις αδυναμίες που φέρνει στη ζωή μας, γιατί η Εκκλησία είναι και το νοσοκομείο του Θεού με γιατρό τον Κύριο. Μέσα εδώ είναι ένα εργαστήρι στο οποίο εργάζεται, ανακατεύει την κουτάλα ο Θεός μέσα σε ένα καζάνι που όλοι βράζουμε στο ζουμί μας. Μ' αρέσει αυτό. Όλοι βράζουμε στο ζουμί μας και μας ανακατεύει ο Θεός και μας ετοιμάζει. Θέλει να μας κάνει νόστιμους, θέλει να μας κάνει δικούς Του, να είμαστε η τρυφή Του, να είμαστε η χαρά Του. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που θα σας ετοιμάσω όλους, θα ετοιμάσω τα πολύτιμά Μου, θα σας πλαχνιστώ όπως πλαχνίζεται ο άνθρωπος του Ιωνίων αυτού, ο οποίος δουλεύει Αυτόν. Μάταιον να δουλεύεις τον Θεό? Όχι. Όχι. Έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Μάταιον είναι να πενθείς για το έργο και για τη σωτηρία, για τα αδέλφια σου, για τους ξένους, για τη δόξα του Θεού. Όχι. Μάταιον είναι να διαφορείς γιατί στο τέλος έρχεται η μέρα του Κυρίου Σακλίβανος και εκεί θα φανερωθεί η διαφορά του ασεβούς αφενός μεν και του δουλεύοντος των Θεών. Σήμερα έτσι μου το έδειξε ο Θεός. Είμαστε όλοι μαζί, οι δουλεύοντες τον Θεό και οι μη δουλεύοντες τον Θεό. Σήμερα είμαστε όλοι μαζί, όλοι, δίπλα δίπλα καθόμαστε, οι ευσεβείς και οι ασεβείς, οι ευλογημένοι και οι αγανακτισμένοι, οι ελπίζοντες και οι απελπισμένοι. Και μας εργάζεται ο Θεός, γιατί θέλει να μας κάνει όλους δουλεύοντες τον Θεό, με απόλυτη και πλήρη ελπίδα στον Θεό και να ζούμε μέσα στο φόβο Του. Εργάζεται το μέγα έργο που μόνο στην Εκκλησία του Θεού γίνεται, η μεταμόρφωση. Εάν θέλεις να δεις αν μια Εκκλησία είναι του Θεού, θα δεις μεταμορφωμένους ανθρώπους. Εάν δεν μεταμορφώνεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Θεού, τότε δεν εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία αυτή. Εάν θέλεις να δεις την ευλογία που υπάρχει στην οικογένειά σου, θα δεις τη μεταμόρφωση. Μεταμορφωνόμεθα καθημέραν από δόξα στις δόξα κατά την εικόνα του Χριστού. Εάν δεν υπάρχει μεταμόρφωση μέσα στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, στην Εκκλησία, δεν εργάζεται ο Θεός στη ζωή μου. Εάν υπάρχει στασιμότης ή οπισθοχώρησης, δεν εργάζεται ο Θεός στη ζωή μου. Η μεταμόρφωση αποτελεί την απόδειξη ότι ο Θεός ευαρεστείται στην προσωπική σου ζωή και στην οικογενειακή σου ζωή. Δεν μας αφήνει ανημέρωτους ο Θεός. Εάν χειροτερεύουμε, έφυγε ο Θεός από τη ζωή μας. Πρέπει να το ξαναφωνάξουμε. Αν καλυτερεύουμε μέρα με την ημέρα, εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Και όταν εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, τότε σημαίνει ότι και σένα θα εργάζει και στη ζωή μας θα εργάζεται και με μας θα εργάζεται για τους άλλους. Δεν ελπίζω στο Θεό ότι ο Θεός θα σώσει τα παιδιά μου και εγώ δεν κάνω τίποτα. Περιμένω, ελπίζω.
το πεπρωμένον φυγή αδύνατον, ανοησίες, αφροσύνη. Βλέπω τη μεταμόρφωση στη ζωή μου, εργάζομαι τη μεταμόρφωση στη ζωή μου, εργάζομαι την αύξηση του Θεού στη ζωή μου, επιζητώ, εξητώ, οικετεύω να με μεταμορφώνει ο Θεός, όχι να έρχομαι στην εκκλησία να φεύγω και να είμαι ο ίδιος και χειρότερος. Τότε είμαι από την άλλη μεριά, από τους μη φοβουμένους τον Θεό. Γιατί ο φοβούμενος στον Θεό μεταμορφώνεται. Τι σημαίνει μεταμορφώνουμε? Με ετοιμάζει ο Θεός για την ημέρα εκείνη. Είναι ανάγκη λοιπόν να δοκιμάζω και να εξετάζω τον εαυτό μου. Πώς ήμουν στην αρχή, πώς ήμουν στη συνέχεια, πώς κατάντησα έτσι, ή και δόξα στο Θεό πώς με βοήθησε ο Θεός και αυξήθηκα. Αδερφοί αγαπητοί, εάν δεν ερευνούμε τη μεταμόρφωση και την αύξηση στη ζωή μας να είναι ορατή στους οφθαλμούς τους δικούς μας, ορατή η μεταμόρφωσή μου σε μένα, άρα και στα μάτια του Θεού, τότε χάνουμε το χρόνο μας που ερχόμαστε στην εκκλησία. Θα είμαστε από αυτούς που θα αγανακτούνε. Χάνουμε το χρόνο μας. Είναι πολύ σημαντικό να μας ετοιμάζει ο Θεός. Είναι πολύ σημαντικό να μας μεταμορφώνει ο Θεός. Να μην κάνουμε μόνο τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λάθη. Και το κάναμε, να μην το ξανακάνουμε. Να μην συμπεριφερόμαστε σαν ήπια, ενώ ως προς τον καιρό θα έπρεπε να είμαστε διδάσκαλοι. Να είμαστε δόκιμοι στο λόγο του Θεού, όχι αδόκιμοι. Τέλειοι. Να βαδίζουμε προς την τελειοποίησή μας, ώστε κατά την έξιν, κατά τη συνήθεια, να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να απορρίπτουμε το αχρίον και να εκλέγουμε το τίμιον. Αν δεν υπάρχει μεταμόρφωση, το ξαναλέω και φοβάμαι που το λέω, τζάμπα ερχόμαστε στην εκκλησία. Χάνουμε το χρόνο μας. Βέβαια, να μένουμε στην εκκλησία ελπίζοντες ότι ο Θεός με το Λόγο Του θα αρχίσει και θα μας δίνει δύναμη και θα μας μεταβάλει. Θα μας μεταμορφώνει. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού που διαβάσαμε λέει «Σήμερον, εάν ακούσατε τις φωνής αυτού», προσέξτε, μην αγανακτήσετε, μην σκληρύνετε τις καρδιές σας ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού στην έρημο. Εκεί που ήρθε ο πειρασμός από τους 10 και έλεγαν μην πάμε σε αυτή την πτυχή, θα μας φάνε, είναι ανακοίμινη, υπερμεγέθης, είναι πόλεις μεγάλες. Γιατί? Γιατί έχασαν την πίστη τους. Η μεταμόρφωσή τους δεν τις οδήγησε όπως τον Ιησού του να δει και το Χάλεφ να πούνε αφού ο Θεός είναι μαζί μας ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Και πειράστηκαν και έμειναν 40 χρόνια στην έρημο και άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Σήμερα λοιπόν, εάν ακούσετε τις φωνής αυτού, το πρώτο λοιπόν είναι άκουσες τη φωνή του Θεού, κατάλαβες ότι είναι Λόγος Θεού και ενεργείται και θα ενεργείται στη ζωή σου και δεν είναι λόγος ανθρώπινος, είναι λόγος γεγραμμένος. Δια τούτο, γιατί δεν άκουσαν τη φωνή του Θεού, δεν έψαξαν να βρουν τη μεταμόρφωση στη ζωή τους. Όπως ήταν στην Αίγυπτο, έτσι βγήκαν και από την Αίγυπτο.
Όλο το έργο του Θεού δεν τους αναμόρφωσε, δεν τους μεταμόρφωσε, δεν τους αύξησε τα θαυμάσια, τα τεράστια, τα μεγαλεία τα οποία ενήργησε ο Θεός με τον Μωυσή, με τον Ααρών, με το λόγο του. Δεν άλλαξαν τη ζωή τους. Παρέμειναν δούλοι του Φαραώ και της Αιγύπτου, φοβισμένοι, απελπισμένοι. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς μέσα, χαθήκαμε, να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο. Και ο Θεός λέει, οργίστηκα με αυτούς και οργίστηκα στον εαυτό μου. Κανένας από αυτούς που δεν μεταμορφώθηκε, που δεν κατάλαβε, που δεν γνώρισε τη σοφία του Δημιουργού, τη δύναμη του Παντοκράτορα και την αγάπη του Πανάγαθου Θεού, δεν είναι σοφός αρκετά για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, στη γη της Επαγγελίας. Κανένας. Άφησαν τα κόκαλά του στην έρημο. Γι' αυτό προσέχετε, αδελφοί μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, να μην υπάρχει σε κανέναν από εσάς τέτοια καρδιά απιστίας και πονηριάς. Απιστίας και πονηριάς, πονηρά καρδία απιστίας μην υπάρξει. Την καρδιά σου εξαρτάται το υπόλοιπο της ζωής σου. Μην αφήσεις την καρδιά σου να πονηρεύεται. Δεν μου απάντησε ο Θεός. Μάταιον είναι να δουλεύει τι στον Θεό. Μην αφήσεις την καρδιά σου να πιστεί. Δεν μπορεί ο Θεός, δεν με αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός, αδερφοί, είναι πάνσοφος, παντοδύναμος και αγάπη και μας αγαπάει. Μας αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Προσέχετε λοιπόν να μην υπάρχει σε κανένα από σας τόσο πονηρή και άπιστη καρδιά ώστε να σας οδηγήσει να αποστατήσετε. Τι θα πει αποστατώ? Απομακρύνομαι, αποστασιοποιούμε από Θεού ζώντος. Η καρδιά μας είναι αυτή που μας φέρνει κοντά στο Θεό και η καρδιά μας είναι αυτή που μας απομακρύνει από το Θεό. Αν υπάρχει πονηρή καρδιά απιστίας, αλλά αντιθέτως προτρέπεται αλλήλους. Καθεκά στην ημέρα ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρινθεί κάποιος από σας από την απάτη της αμαρτίας. Μη σκληρινθεί η καρδιά του από την απάτη της απαρτίας, γιατί είμαστε μέτοχοι του Χριστού και θα συνεχίζουμε να είμαστε μέτοχοι του Χριστού αν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, λέει ο Λόγος του Θεού, της πεποιθήσεως, της βεβαιότητας. Της βεβαιότητας. Αν κρατήσουμε βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Θεός των Θεών και είναι Αυτός που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντί να αποστατήσουμε από μια καρδιά πονηρή και άπιστη, να πλησιάσουμε το Θεό με μια καρδιά αγαθή και πιστή. Καρδιά άπιστη και πονηρή. Καρδιά αγαθή και πιστή. Διάλεξε. Διάλεξε. Από σένα εξαρτάται. Και μάλιστα ενώσω ονομάζεται το σήμερον, που λέγει σήμερον, αν ακούσετε τις φωνής αυτού, μη σκληρύνετε την καρδιά σας όπως τον καιρό του πειρασμού της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να μετανοήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Να μετανοήσουμε εάν δεν βλέπουμε στη ζωή μας μεταμόρφωση. Να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε έστω και αν ακόμη δεν έχουμε καταλάβει. Μπορεί να μην έχουμε καταλάβει.
εφόσον όμως δεν βλέπουμε μεταμόρφωση στη ζωή μας, να μετανοήσουμε. Εφόσον δεν βλέπουμε να εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας, να μετανοήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Ο Θεός γνωρίζει. Και ποιο είναι το μέλημα του Θεού? Να ζητάς και να σου αποκαλύπτει, να βρίσκεις, να αιτείς και να σου δίδεται, να κρούεις και να σου ανοίγεται. Θέλει μία ζωντανή σχέση ο Θεός να δημιουργήσει με τον κάθε έναν από εμάς. Θέλει μία ζωντανή σχέση συζήτησης. Να μετατρέψουμε, αδερφοί, μπορούμε να μετατρέψουμε την προσωπική μας ζωή, το ταμείο μας, την οικογενειακή μας ζωή, το σπίτι μας, σε παράδεισο του Θεού, ώστε να έρχεται ο Κύριος να συνομιλεί μαζί μας, καθώς για τούτο χαίρεται. Και μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να μετατρέψουμε πρώτον την προσωπική μας ζωή, να φανεί δόξα του Θεού και να φανερωθεί ένας παντοδύναμος Θεός που μας μεταμόρφωσε, και όπως μεταμόρφωσε εμάς θα μεταμορφώσει και τους άλλους. Μπορούμε. Μπορούμε να μετατρέψουμε το προσωπικό μας περιβάλλον, το ταμείο μας, την προσωπική μας ζωή, σε Εδέμ του Παραδείσου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι μέσα σε κάθε Εδέμ υπάρχει το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν θέλουμε τη γνώση του κακού. Θέλουμε τη γνώση μόνο του καλού. Και η γνώση του καλού είναι να περιμένουμε το Θεό να μας τη δίνει, να μας την προσφέρει άφθονα, να μην πάμε μόνοι μας να παίρνουμε. Αδερφοί, μπορούμε σήμερα να μεταμορφώσουμε τον εαυτό μας κατά την εικόνα του Χριστού, να μεταμορφώσουμε την οικογένειά μας και να τον κάνουμε παράδεισο του Θεού, να μεταμορφώσουμε την Εκκλησία μας, να μεταμορφώσουμε την πατρίδα μας, να μεταμορφώσουμε τους άφρονες έξω που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Μπορούμε. Μπορούμε γιατί ο Θεός το θέλει, ο Θεός το μπορεί. Το ερώτημα είναι εμείς, η καρδιά μας είναι πονηρή ή αγαθή, πιστή ή άπιστη. Ώστε έχοντες καρδιά πονηρή και άπιστη θα αποστατούμε, έχοντες καρδιά αγαθή και πιστή θα πλησιάζουμε το Θεό και ο Θεός θα μας πλησιάζει. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί, γιατί το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν είναι μια θεωρία. Αλίμονο αν το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι θεωρητικός, θεολογικός λόγος. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι πράξεις και ζωή και αλήθεια. Αυτός είναι ο Χριστός. Η ζωή, η αλήθεια, αυτός είναι ο Χριστός. Είναι εύκολο. Πρώτον, εξέτασε τον εαυτό σου πόσο έχεις και αν έχεις μεταμορφωθεί από το Θεό. Και αν θέλεις περισσότερο να σε μεταμορφώνει. Αν είσαι ο ίδιος, μετανόησε. Αν είσαι χειρότερος, μετανόησε. Αν η μεταμόρφωσή σου είναι μικρή, μετανόησε. Πες, Κύριε, δεν τα κατάφερα. Δεν μπόρεσα. Ως προς τον καιρό έπρεπε να είμαι διδάσκαλος. Δεν τα κατάφερα. Δεν μπόρεσα. Βοήθησέ με. Δεν θα σε βοηθήσει, αδερφέ. Δεν απευθυνόμαστε σε έναν πάνσοφο, παντοδύναμο και πανάγαθο Θεό. Δεν θα σε βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει, αδερφοί. Θα μας βοηθήσει, θα μας μεταμορφώσει. Θα μας κάνει σοφούς, δυνατούς, αγαθούς. Όπως είναι αυτός. Θα μας κάνει να του μοιάσουμε, μοιάζοντας του Χριστού, αλλά να μετανοήσουμε σήμερα, να επιστρέψουμε στο Θεό, να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό για να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτό μας, το περιβάλλον μας και μέσα από μας την οικογένειά μας και μέσα από μας την Εκκλησία και μέσα από μας την πατρίδα μας, αδερφοί.
Ο Θεός θα το κάνει όμως. Για να μην αμφιβάλλουμε αν θα το κάνει ο Θεός, δεν θα το κάνει. Θα το κάνει. Το ερώτημα είναι αν εμείς θα είμαστε μέσα σε αυτό που θα κάνει ο Θεός. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Θα είσαι μέσα σε αυτούς που η καρδιά τους είναι γεμάτη από το φόβο του Θεού, γεμάτη από την ελπίδα του Θεού, γεμάτη από την πίστη του Θεού, γεμάτη η ζωή τους, γεμάτη από τη δόξα του Θεού, ή θα είσαι από τους απελπισμένους, φοβισμένους, τρομοκρατημένους ανθρώπους, άφρονες. Έστω κι αν είσαι μέσα στην Εκκλησία, ο Θεός να μας φυλάει. Σήμερα λοιπόν θα φύγουμε, αδερφοί. Να ξέρω τι πίεση μου βάζει ο Θεός στην καρδιά. Σήμερα θα φύγουμε ζητώντας μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση. Να μεταμορφώσει εμάς, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας και όλους για τους οποίους προσευχόμαστε. Μεταμόρφωση, αδερφοί. Να μας κάνει νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Αμήν.